Και σήμερα... άλλοι παίκτες, νέες αναχωρήσεις, φύγανε από το τελευταίο που Βενιζέλος, να πας στον Αγιο Δομήνικο. Ναι, και εμείς δεν αναφέρουμε τα ονόματα, εμείς παιδιά έχουμε πράξεις. Δηλαδή όταν φεύγουν είμαστε εκεί. Το πρωί λοιπόν στις 5.30 ο κύριος Κεραμίδας ήταν εκεί. Ένας είναι γνωστός σε πολλά εισαγωγικά, είναι ο γιος του Νάσου του Γαλακτερού. Ο Παύλος ο Γαλακτερός. Έτσι, λίγο Νάσου Ταμπέτογλου, βεβαίω. Ακριβώς, ακριβώς. Ο οποίος είναι και ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Ήταν στο γάμο μου, παιδιά. Αυτό σας λέω μόνο με τον μπαμπά του για να κάνουν τα DJ. Το βασικό σε αυτή την πληροφορία είναι ότι πέρα από τον Παύλο ήταν ακόμα δύο. Μία γυναίκα που ακούει το όνομα Καρολίνα. Ακόμα δεν έχω μπορέσει να διευκρινίσω τα πάντα. Το παιδί που βλέπουμε ξανά είναι ο γιος του Νάσου Γαλακτερού. Ακριβώς. Και φαίνεται πολύ γυμνασμένο αγόρι. Κάνει μπάσκετ και αυτός λογικά. Βεβαίως και αθλείται και από την πολύ μικρή του ηλικία. Του βλέπετε, παιδιά, εδώ. Να πούμε... Έλενα, μίλησαν. Βέβαια, βρε Κατερίνα. Ωραία, για να το δούμε. Για να δούμε και θα σας πω μετά. Πώς πήρατε την απόφαση να πάτε στο Σαρβάιβο? Μάθω, ξέρω πως είναι και με την κάθε... Ταραμπάκος στους Θαλασσόλικους, τη ζήτησε κάποιες συμβουλές. Είστε έτοιμοι για την νίκη? Ξέρετε σε ποια ομάδα θα πάτε, έχετε κάποια προτίμηση? Έχετε κάποιους αγαπημένους παίκτες? Το τριαντάφυλλο, το κοψιδά, έχετε κάποιες προτιμήσεις? Παιδιά, θα χάσω την πτήση. Παύλο, τι σε συμβολίωσε ο πατέρας όταν έφυγε, όταν του είπες θα πας Survivor? Είσαι έτοιμος για την νίκη? Καλή Εγώ μετά δικαιολογήθηκα. Τα λόγια είναι περί τα είπαν όλα. Να πω κάτι, δίπλα είναι άνθρωποι της παραγωγής. Εντάξει, και έχουν πει ότι απαγορεύεται να μιλήσει. Έχει δοθεί εντολή. Έχει μύθια, στο οποίο σε περίπτωση που το σπάσουν έχουν πολύ μεγάλες ρήτρες και επίσης όποιος μιλήσει αποβάλλεται αυτόματα. Ωραία, και αυτήν την άλλη φορά που είχε με το υπέροχο Κασκόλ έκανε πολύ ρεύμα. Θεό, θεό. Να πω κάτι, ρε παιδιά, γιατί ρώτησε. Έλα, μαναρί μου, πες το ρεπορτάζ. Ρώτησε ο Σπύρος μας ποια είναι η σχέση του Παύλου, του Γαλακτερού, με την Κάτια Ταραμπάνκο. Η σχέση αυτών των δύο ανθρώπων είναι το καλοκαίρι, ένα μήνα, ως παραγωγή, βρισκόταν μαζί με τους Θαλασσόλικους, την Κάτια και τα υπόλοιπα παιδιά. Αποστολή στο εστιοπλοϊκό για να γίνει. Ο Παύλος εργαζόταν στην παραγωγή, γιατί η εταιρεία παραγωγής που έκανε τους Θαλασσόλικους είναι την Νάση Ζαμπέτο. Και την Νάση Γαλακτερού. Οπότε το παιδί εργαζόταν εκεί. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι τυχαίο ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι τελικά βρέθηκαν στο Survivor. Ο ένας έφυγε και. Δεν πειράζει, αυτό είναι πτέσμα. Να πω κάτι. Ένα μήνα μετά τις κακουχίες που έχουν περάσει οι άνθρωποι εκεί, κατά τη γνώμη μου, είναι λάθος να τους βάζεις καινούριους παίχτες. Και τι εννοώ, καινούριους παίχτες που φεύγουν από την Ελλάδα φαγωμένοι, χορτασμένοι, ενημερωμένοι για το τι παίζεται. Αυτό. Και δεν τους έχεις αποκλείσει σε ένα νησί να περνούν τις κακουχίες. Το προσπαθήσανε, Γρηγόρη, έχεις δίκιο. Να περνούν τις κακουχίες που περνάνε έστω και μόνοι τους. Δεν είναι μόνο κακουχίες, είναι αυτό που λες ότι είναι ενημερωμένοι. Θα πάνε να ενημερώσουν τους παίκτες, θα τους πούν τι γίνεται έξω. Αν το πας καλά, αν το πας καλά. Αυτό που προσπαθήσανε να κάνουμε, γιατί έχει δίκιο ο Γρηγόρης. Βέβαια, Ηλία, αυτό δημιουργεί και ένα νέο κεφάλαιο reality. Διότι θα αλλάξουν οι ισορροπίες. Ενέσεις είναι, παιδιά, ενέσεις για καινούριο. Survivor μέχρι τέλος Ιουνίου, έτσι όπως πάει.